του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου τα Πνευματικά Μελέτη 15 Συνέχεια Δελήξω, αγαπητέ την αγνωσία που έκανες και ανηχώρησες από το βασιλικό παλάτι ενό τέτοιου πατρός σου ομολογώντας το σφάλμα σου που έκανες με την απόφαση σ' όλη σου τη ζωή να μην βγεις πλέον από τον οίκο του, ούτε από την υπακοή του και τις εντολές του. Και επειδή και μόνο του φυσικού ιού είναι ίδιο να κατοικεί πάντοτε στον οίκο του πατρός του και όχι του δούλου, καθώς είσαι εσύ, παρακάλεσε το μονογενή του ιό να κάνει και σένα θετό ιό του πατρός του και να σε ελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας για να μπορείς να μένεις παντοτινά και εσύ ωσιός, στην ουράνια κατοικία του πατρός του, καθώς αυτός σου το υπόσχεται μόνος του, λέγοντας «Ο δούλος, ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει εις τον αιώνα, εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσαστε». Συλλογίσω αγαπητέ μου τη δυστυχισμένη ζωή που έζησε αυτός ο φτωχός και άγνωστος νέος έξω από τον οίκο του πατρός του και τις ζημιές που πήρε οι οποίες καθολικά εστάθηκαν τέσσερις. Η πρώτη ζημιά του ήταν που καταξόδεψε κακός όλο το μερίδιο της περιουσίας του η δεύτερη που υποτάχθηκε να ζει υποκάτω από έναν αφέντη πολύ σκληρό, η τρίτη που βάλθηκε στο πλέον οτιδανότερο έργον, δηλαδή να βόσκει χείρους, ζώα ακάθαρτα, η τέταρτη που κατάντησε σε τόση πείνα που του έλειπε εκείνο που δεν έλειπε της αγιάλης των χείρων, αλλά και κάθε άνθρωπος αμαρτωλός παθαίνει όλες αυτές τις ζημιές και ακόμα συγκρίτως μεγαλύτερες, διότι πρώτον στερείται ο τρισάθλιος στη φιλία του Θεού μαζί με αυτήν και στερείται και τα ουράνια αγαθά. Διασκορπίζοντας στα υλικά πράγματα το νου του, ο οποίος είναι καθεαυτό και κυριότερη ουσία του ανθρώπου, κατά το Θεσσαλονίκης Θείο Γρηγόριο λέγοντα «Προπάντων ουσία και περιουσία ημών, εμφυτος ο νους εστί ο ημέτερος, έως μεν ου, της τη σωτηρίας τρόπης εμένομεν, συνηγμένων αυτών έχομεν προς αυτών, και πρώτον και ανωτάτο νουν των Θεών» η νίκα αδάν, της πάθεσιν θύρα ανοίξουσιν, ευθύς σκορπίζεται πλανόμενος πάσαν ώραν περί τα σαρκικεχά και τα γήινα. Είναι ένας λόγος που γράφει για αυτή την παραβολή του ασότου ο Άγιος Γρηγόριος. Δεύτερον, υποτάσσεται στο μεγαλύτερο εχθρό, ο οποίος είναι ο διάβολος κατά το Χρυσόστομο. Τρίτον, λησμονεί την ενέργεια που έλαβε από το θείο βάπτισμα. Καταφρονεί την ανατροφή που αξιώθηκε από την Άγια Εκκλησία, τρεφόμενος με τα Ιερά Μυστήρια, απορρίπτει την υιοθεσία του Θεού και μεταχειρίζεται ο δυστυχής την πλέον εσχρότερη πράξη που να βρίσκεται στον κόσμο δηλαδή των αβός και χείρους. Δηλαδή όχι μόνο αυτό κυλιέται σαν χείρος μέσα στο βόρβορο των κτηνοδών ειδονών και ορέξεων της σάρκας, αλλά και σε άλλους γίνεται δάσκαλος των εσχρών αυτών πράξεων, κατά την ερμηνεία του Ιερού Θεοφύλακτου. Τέταρτον δε και τελευταίον, διότι και σε αυτήν ακόμα την εσχρά πράξη βρισκόμενος, δεν μπορεί ο ελεηνός καν να θεραπεύσει και να χορτάσει την όρεξή του, αλλά όσο περισσότερο τρώει μια τέτοια αισχρή τροφή της αμαρτίας, τόσο περισσότερο του αυξάνεται η πείνα και του λείπει εκείνο που περισσεύει ως και στα ζώα του κάμπου. Τον γάρ κακόνου λαμβάνει κόρον οτις της ανεθιστής, ου η δονή, αλλά άμα γίνεται και απογίνεται και βρίσκεται πάλι κενός ο ελεηνός. Έτσι λέει ο Ιερός Και ο Μέγας Θεσσαλονίκη διδάσκαλος ο Γρηγόριος λέει στην παραβολή αυτή «Κόρον της οικίας επιθυμίας λαβήν ουκ δυνατό». Πώς «Η του σώματος φύσης ουκ του ακολάστου υπηρετήν τεσορμές». Ω συμφορά, ω δυστυχία αξιοδάκριτη. Τώρα πες μου εσύ αμαρτωλέ. Δεν τα έπαθες όλα αυτά με την πράξη αφού αμάρτησες. Γιατί λοιπόν δεν μαθαίνεις με τα δικά σου έξοδα και με τα δικά σου παθήματα που έπαθες να βδελίσεσαι την αμαρτία και την αθλειότητά σου και να φεύγεις από ένα τόπο άκαρπο και ειστερημένο από κάθε καλό. Δεν δοκίμασες έμπρακτα ότι όσοι μακρύνουν από το Θεό όλοι χάνονται. Καθώς είναι γραμμένο «Οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου, απολούνται» ψαλμός ο μικρόν Β. Διότι δεν βγαίνεις μια ώρα πρωτήτερα από τα χέρια ενός αυθέντη τόσο απάνθρωπου και σκληρού που δεν χαίρεται σε άλλο παρά στη δική σου απώλεια. Ποιαν ειρήνη έχει ποτέ ο χείρος με το σκύλο. Τις ειρήνη η προσκυνά. προς Κίνα. Ποιαν ειρήνη θέλεις να έχεις εσύ με τέτοιο τυραννικό αθέντη. Λογαριάζεις τάχα πως έχεις να βρεις ανάπαυση κάποια φορά, όντας έξω από το θέλημα του Θεού. Λογαριάζεις πως θα έχεις να βρεις κανένα καλό έξω από τον νίκο του ουρανίου σου πατρός. Ω τυφλός και πεπλανημένος που είσαι. Και ποιος έκανε ποτέ πόλεμο με το Θεό και στάθηκε ειρηνικό στον εαυτό του. Τι σκληρό γενόμενος εναντίον αυτού υπέμεινεν Ιώβ θήτα κεφάλαιο. Λοιπόν, εάν εσύ ζητά να έχει ειρήνη με την αμαρτία και με τους εχθρούς του Θεού δαίμονες, να ξέρεις ότι ο Θεός και η συνείδησή σου δεν θα πάυσουν από το να σε πολεμούν και η ειρήνη σου δεν είναι ειρήνη, είναι αληθινός πόλεμος. Ειρήνη, ειρήνη και πού εσύ την ειρήνη. Αλλά ένα ξεναντία έχει ειρήνη με το Θεό και τη με την αρετή. Γνώριζε ότι αυτή είναι η αληθινή σου ειρήνη, την οποία δεν μπορεί να ταράξει κανένας πόλεμος. Η γάρση καθαράν έχεις την καρδία σου, ησυχάσεις και ουκ καίστε ο πολεμόν σε. Πώς λοιπόν εσύ μόνο ζητάς να βρεις εκείνο που δεν βρήκε ως τώρα κανένας άλλος αμαρτωλός. Πώς εσύ θέλεις να αμαρτήσεις και έπειτα θέλεις να μη σε ελέγχει η συνείδησή σου, αλλά να σε κολακεύει πως κάνεις καλά, η οποία συνείδηση σε όλους τους άλλους αμαρτωλούς είναι κατήγορος και μάρτης και κριτής και δίμιος. Βγάλε λοιπόν Βγάλε από το νου σου τούτο που φαντάστηκες να βρεις και να είσαι βέβαιος ότι δεν θα κάνεις ποτέ αληθινό καλό, πάρεξ όταν υποτάσσεσαι όλους διόλους τα προστάγματα του Θεού. Και κάνε μια τέλεια απόφαση από τώρα και στο εξής να αλλάξεις τη γνώμη και τον τρόπο της ζωής σου και να προτιμάς καλύτερα να πεθάνεις παρά να χωριστείς να χωριστείς άλλη μια φορά από τον ουράνιο οίκο του πατρόσου σου και να θελήσεις πλέον να κατοικήσεις την κατοικία των δαιμόνων και των αμαρτωλών, λέγεται με τον Δαβίδ, εξελεξάμην, παραλυπθήσε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον η εκείν με εν σκηνόμαση αμαρτωλών. Και παρακάλεσε τον Κύριο, ότι αν ίσως και καμιά φορά θελήσεις να μεταχειριστείς κακό στην ελευθερία σου, το ελεύθερό σου αυτεξούσιο και να ζητήσεις να βγεις έξω από τον οίκο σου, έξω από τον οίκο του πατρός, να σου κλείσει τη στράτα με τις ακάνθες, με τις θρύψεις, με τις δυστυχίες και τις ασθένειες, όπου και στανικός να γυρίσει ευθύ πίσω, καθώς είναι γραμμένο, εν κοιμώ και χαλινώτας η αγώνας αυτών άρξης των μη εγγυζόντων προσέ. Ψαλμός λάμδα αλφα Συλλογή σου αγαπητέ την επιστροφή το δυστυχισμένο αυτού νέου στο πατρικό σπίτι και την ακτία που τον παρακίνησε τα οποία στάθηκαν τρία το πρώτον ήταν να σοχαστεί με προσοχή την αθλειότητα της καταστάσεώς του το δεύτερο διότι εσύγκρινε την αθλειότητά του με την ευτυχία εκείνων που κατοικούσαν στο πατρικό του σπίτι και τρίτον διότι έλαβε μια ζωντανή ελπίδα πως θα τον συγχωρήσει ο πατέρας του, καθώς και τόσες άλλες φορές τον συγχώρεσε. Και έτσι, επιστραφής, πέτυχε την ποθούμενη αυτή συγχώρηση, είδε γάρ φυσήν αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλαχνίστη, και αδραμόν επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν, κλπ. Λουκά, για κεφάλαιο. Όλα αυτά είναι ανάγκη να τα κάνεις και εσύ, αδερφέ, με πολλή επιμέλεια και να έρθεις στον εαυτό σου, καθώς λέει ο προφήτης. Μετανοήσατε, είπε πλανημένη, επιστρέψατε την καρδία, Συλλογιζόμενος με προσοχή τη μεγάλη δυστυχία που παθαίνει η ψυχή σου όταν στέκει μακριά από τη χάρη του Θεού, μη θέλήσει να κάνεις και εσύ ως ανεκκίνους τους δούλους, οι οποίοι αφού σκληρήθη το δέρμα τους δεν αισθάνονταν πλέον το ραβδί του αυθεντικού τους. Μη δεν φτάσεις και εσύ να ονομάζεις ειρήνη το άκρον όλων των κακών που δοκιμάζεις, καθώς γέγραπτε τα τοσού τα κακά ειρήνη προς αγορεύσουσι. Σοφία Σολομώντος, Ιωταδέλτα δέλτα κεφάλαιο. Δεν ξέρεις πόσες ενοχλήσεις δοκιμάζουν οι ταλέπωροι αμαρτωλοί, που είναι μακριά από το Θεό. Δεν ξέρεις πόσες απορίες έχουν, πόσες στεναχώριες, πόση λύπη και πόνο στην καρδιά, γιατί είναι στερημένοι της Θείας Χάριτος, γιατί δεν επικοινωνούν με τα άχραντα μυστήρια, γιατί δεν κοινωνούν τα άχραντα αυτά μυστήρια και γιατί δεν απολαμβάνουν αοράτος την παρά του Θεού βοήθεια. Και εσύ γιατί να μένεις ανέστητε ως όλες αυτές τις ζημιές. Δεν ξέρεις πω μια μονάχα ζημιά από αυτές είναι μεγάλη και μάλιστα η στέρηση των θείων μυστηρίων πως είναι μια συμφορά ανυπόφορη και ένας αληθινός της ψυχής θάνατος. Για τούτο και ο Μέγας Βασίλειος τον κανόνα του το νέο, θάνατο και μάχερο ονομάζει τη στέρηση της θεία Κοινωνίας και την καθαίρεση. Φανερό είναι λοιπόν ότι δεν ήρθε στον εαυτό σου, αλλά ακόμα είσαι έξω από τον εαυτό σου. Και για τούτο ο άσωτος εκείνος Υιός, ήταν πολύ καλύτερος από λόγου σου και εσύ από αυτόν πολύ χειρότερος. Επειδή ναι, εκείνος ήταν στερημένος και πεινασμένο, αλλά όμω αισθάνθηκε και την πείνα και τη στέρηση που έπασχε και έλεγε «Πώς οι μισθοί του πατρός μου περισσεύουν άρτων, εγώ δεν λοιμώ απόλυμε» καθώς αυτό το βεβαιώνει και ο Μέγας Θεσσαλονίκη Γρηγόριο λέγοντα: Εκείνο γαρ ή και στερήθη, μακρινθεί του κοινού τροφέω και πατρό και δεσπότου, αλλά λιμό περιέπεσε ισχυρό και τη στερήσεω μετενόησε. Και επανήλθε και επεζήτησε και πάλι έτυχε τη θεία και κυρά του τροφή. Εσύ λοιπόν αδερφέ και πεινά, και την πείνα που δοκιμάζει ολότερα δεν την αισθάνεσαι. Λοιπόν πάσχεις και εν ταυτό διπλούν το κακό και διπλή τη ζημία. Επειδή εσύ κινδυνεύεις να πεθάνεις από πείνα, όχι άρτου και ύδατος, αλλά από πείνα λόγου Θεού, καθώς είναι γραμμένο. Ιδού η μέρα έρχονται, λέγει Κύριος, και εξαποστελώ λιμών επί την γην, ούλοι άρτων, ουδέ διψανίδατος, αλλά λιμών του ακούσε των λόγων του Κυρίου, αμός ή τα κεφάλαιο. Κι όμως ποιαν επιθυμία δείχνει στο να πηγαίνει συχνά να ακούς των διδασκάλων τους λόγους, που σου κηρύττουν το λόγο αυτό του Θεού, για να χορτάσεις την πείνα σου, επειδή κατά το Θεολόγο Γρηγόριο, άρτος αγγέλων εστί λόγος του Θεού, ο ψυχέ, τρέφονται Θεόν πεινώσε. Εσύ ακούς του Κυρίου που σε προστάζει να ερευνά τι γραφές για να βρεις αυτές την αιώνια ζωή. Ερευνάτε τα γραφάς, ότι εμείς δοκίτε εν αυτές ζωή αιώνιον έχειν. Κι όμως πότε πιάνεις βιβλίο στα χέρια σου για να αναγνώσεις. Πότε μελετάς τον νόμο του Κυρίου για να σοφιστείς γι' αυτόν για τη σωτηρία σου όπως παραγγέλει ο Παύλος από βρέφους τα ιερά γράμματα είδας τα δυνάμενά σε σοφίσε η σωτηρίαν β. Τιμόθεος. Εσύ ξέρεις ότι ο άρτος ο αληθινός και η τροφή της ψυχής και του σώματος είναι το ζώο σώμα και το αίμα του Κυρίου, καθώς το λέει μόνος του «Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου ζήσετε». Και ο άρτος δεον εγώ δώσω, εις άρξου μου εστίν. Ιωάννης 6ο κεφάλαιο Και όμως ποια είναι επιθυμία ή ποια είναι αγάπη έχει στο να προετοιμάζεσαι συνεχώς και να μεταλαμβάνεις αυτό το θείο άρτο όταν δεν έχεις εμπόδιο για να χορτάσεις και να ζήσεις στον αιώνα. Λοιπόν, καθώς όταν είναι κάποιος ασθενής και είναι νηστικός για πολλές μέρες και δεν έχει όρεξη να φάει δείχνει κάποιο σημείο θανάτου έτσι και εσύ αδερφέ με την ανορεξία αυτή που έχεις για να φας το νοητό και πνευματικό άρτο τόσο το λόγο του Θεού όσο και το σώμα του Κυρίου δείχνει σημάδι πως κινδυνεύεις να πεθάνεις ολότελα ψυχικός. Για τούτο έλα αγαπητέ τον εαυτό σου έλα και με ποιο τρόπο εγώ θα σου πω αναγωνίζεσαι πάντοτε να συμμαζεύεις όλο το νου σου μέσα στην καρδιά σου και δεν εις αυθύνεις αυτό να διασκορπίζεται διαμέσου των αισθήσεων και στα του κόσμου πράγματα, τότε θα έρθεις στον εαυτό σου. Τότε θα δεις νοερά εκεί μέσα τα πάθη που σε κυριεύουν, τα οποία πρωτήτερα ολότερα αλλά δεν γνώριζες. Τότε θα δεις τους νοητούς εχθρούς που σε πολεμούν ακατάπαυστα και απλώς για να πούμε τότε θα γνωρίσεις το κέρδος ή τη ζημιά που έπαθες. Τότε θα παρακαλέσεις νοερός και καρδιακός το Θεό, εγκάρδια πλέον, να σε ελεήσει, καθώς ελέησε και τον άσωτο, λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελεησών με» επειδή η καρδιά είναι το κέντρο και το ταμείο όλων των παθών και των λογισμών του ανθρώπου, καθώς είπε εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνη, μοιχή, επορνοί, εκλοπέ, ψευδομαρτυρή, ευλαστήμιες. Όλα αυτά είναι τα κινούντα τον άνθρωπο, αυτά που μολύνουν δηλαδή τον άνθρωπο. Και ο Μέγας Μακάριος λέει, η καρδιά ηγεμονεύει όλου του οργάνου, κι ανεπάν επάν κατάσχει τα νομά τη καρδία η χάρη, βασιλεύει όλων των λογισμών και των μελών. Εκεί γαρεστεί ο νους και πάντες οι λογισμοί τη ψυχή. Το ίδιο είπε και ο Μέγα Βασίλειος όταν είπε: Ο νου δεν σκορπίζεται στα του κόσμου πράγματα. Όταν δεν σκορπίζεται, επιστρέφει στον εαυτό του. Και διαμέσου του εαυτού του ανεβαίνει στην έννοια του Θεού. Νους, μη σκιαδανίμενος επί τα έξω, μη δε υπό των αισθητήριων, επί τον κόσμο διαχειόμενος, Επάνηση μεν προς εαυτόν, δι' αυτού δε προς την του Θεού έννοιαν αναβαίνει, όπως ακριβώς το γράφει σε μια επιστολή του προς τον θεολόγο Γρηγόριο. Αυτή είναι ακριβώς την κίνηση του νοός, την κυκλική και απλανή ονομάζει το πετεινό του ουρανού ο Αγιορείτης, ο Διονύσιος, λέγοντας «Ψυχής δε κίνησης εστί κυκλική μεν, ή σε αυτήν είσοδος από τα έξω και των νερών αυτής δυνάμεων η εννοηδής συνέλιξης όσπερ εν την κύκλο το απλανές αυτή δωρουμένη». Έλα λοιπόν, σε αυτόν τον τρόπο, Έλα με αυτόν τον τρόπο στον εαυτό σου, αγαπητέ μου, διότι κατά άλλων τρόπων δεν είναι δυνατό να έρθει στον εαυτό σου. Σήκω και κάνε αυτή τη γενναία απόφαση λέγοντας «Αναστάς, πορεύομαι προς τον πατέρα μου». Σήκω από εκείνη τη λάσπη που κύσε, που βρίσκεσαι και πήγαινε τρέχοντας να βρεις τον πατέρα σου, τον γλυκύτατο Ιησού, στο οποίο τα χέρια στέκεται όλη η σωτηρία όλη η ειρήνη, όλη η σου. Και ουκαστή εν άλλο σωτηρία, ουδενή, ουδέ γαρό όνομα έτερον υπό των ουρανόν, το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δίσω είναι ημάς. Πράξεις τέταρτο κεφάλαιο. Τι φοβάσαι λοιπόν, αν ίσως και εσύ εξαιτία τη δική σου αβελτηρία έχασε εκείνο το ίδιο με εκείνο τον ιό. Αυτός την άκρα αγαθότητα δεν έχασε εκείνο που είχε από τον ίδιο τον πατέρα, διότι επέστρεψε. Και λέει ο Θεός Χρυσόστομος, εμείς της ιότητος στερηθήκαμε εκείνος το του πατρός ουκ επέβαλε. Και εσύ που ακολούθησες το παράδειγμα αυτό του άσου με τον αμαρτήσεις, ακολούθησε και το παράδειγμά του στο να μετανοήσει. Και ταπεινώ σου στη γη και μπροστά στο Θεό σου, και ομολόγησε μπροστά σε αυτόν και του αγγέλου πω έσφαλε. Και πω δεν είσαι άξιο να ονομαστεί γιο του. Πάτερ ήμαρτων ει των ουρανών και ενώπιό σου, και ουκέτη η μη άξιο κληθεί είναι γιο σου, ποιησόν με ω ένα των μυστήων σου. Και εκείνη την ελευθερία, για την αγάπη της οποίας παρακινήθηκες να βγεις από τον οίκο του πατρόσου, σου, αφιέρωσέ την στον Κύριο και εμψύχωσε την καρδιά σου με μεγάλο θάρρος στο χαζόμενο σου τε ουράνιο σου πατέρας, βλέποντάς σε τόσο φτωχό, τόσο γυμνό, τόσο ταλαιπωρημένο και κακοπαθημένο από το διάβολο, από τα πάθη και την αμαρτία, επειδή λέγει ένα σοφός πως είναι από χρώσα δίκη η πονηρία το πονηρό, δεν θέλει να συλλογιστεί πως κατέφαγε στην περιουσία του, ούτε θα ενθυμηθεί εκείνα που έπραξες, αλλά μόνο αυτά που έπαθες. Καθώς μας λέει, ο κήρυγας της μετανοίας και παρηγορητής των αμαρτωλών, ο θείος Χρυσόστομος, δια τούτο ούχα περέπραξε υπήν, αλλά περέπαθεν. Περιμετανοίας εξαγρού η ομιλία αυτή, Λοιπόν, θα κινηθεί από την άκρα ευσπλαχνία του Θεός και θέλει να έρθει σε συνάντησή σου. Θέλει να πέσει επάνω σου και να σε αγκαλιάσει. Θέλει να σου δώσει το φίλημα της ειρήνης και να λησμονήσει όλες τις αμαρτίες σου. Ωστόσο εσύ, έκπληκτος από την άπειρη αυτή ευσπλαχνία, να αποστραφείς και να μιμήσαι τις αμαρτίες σου. Πλέον, να μην ξαναέρθεις. Να μιμηθείς τίποτα από τις αμαρτίες σου. Να ντρέπεσαι πως οι άλλοι οι ελάχιστοι και κατώτεροι από σένα ναι, έφυλαξαν τη ζωή τους καθαρή και έμειναν κάτω από την υποταγή του ουρανίου πατρός και δεν αναχώρησαν από το σπίτι και βρίσκονται στην τάξη των ιών. Άλλοι πάλι και αμάρτησαν, αλλά όμως από τους πόνους και τις οδρότες της Ματανίας ανακάλεσαν επάνω τους τη χάρη και βρίσκονται τώρα στην τάξη των μυστίων, των σωστοσμένων, καθώς ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ερμηνεύει τους ιούς και μυστίους. Και οι δύο μαζί τώρα κοινωνούν τα θεία μυστήρια, έχουν χορτασμένη την καρδιά τους από τη χάρη του Θεού, και από μια πλουσιοπάροχη ειρήνη της συνειδήσεως. Κι εσύ ταλέπορε αδερφέ, με το να παρακούς τις εντολές του Θεού και να αμαρτήσεις, και να μην κάνεις την πρέπουσα μετάνοια, στερήθηκες όλα αυτά, και έβαλες κανόνα να μην κοινωνεί τα θεία μυστήρια. Πόσοι μύσθιοι του Πατρός μου περισσεύουν άρτων, κι εγώ λοιμώ απόλυμε. Κάνε απόφαση να δείξεις, στο προσεχές μέλλον, μια παντοτινή και συντριμμένη μετάνοια, στο ερχόμενο μέλλον, και ζήτησε από τον Κύριο Χάρη να σε δυναμώσει να μην... και να μην απομακρυνθείς πλέον ποτέ από την υποταγή των εντολών Του, ο οποίος, σαν ένας φιλόστοργος πατέρας, σε προσκαλεί σαν τέκνον Του. Για να σε ορίζει μόνος Αυτός και παραπονοτικά σου φωνάζει με τον προφήτη Επιστράφητε, οι αφαιστικότες, λέγει ο Κύριος, διότι εγώ κατακυριεύσω ημών. Η ερεμία το κεφάλαιο. Και συνεχίζουμε με τη μελέτη, τη δεκάτη έκτη, όπου λέει ότι, πρώτον, κάθε χριστιανός πρέπει να διαλέγει μια ζωή την πιο ωφελημότερη και αρμοδιότερη στο να πετύχει στο τέλος της σωτηρία του. Δεύτερον, με ποιους τρόπους πρέπει να διαλέγει μια τέτοια ζωή και τρίτον, πρέπει να διορθώνει την εκλογή της ζωής του αν ίσως δεν την έκανε καθώς πρέπει. Συλλογή σου αγαπητέ αδερφέ, την ανάγκη που έχει στο να διαλέξεις καλά και καθώς πρέπει μια ζωή και στάση, την πλέον ωφελημότερη και αρμοδιότερη, στο να πετύχεις το τέλος της σωτηρίας σου. Το τέλος για το οποίο σε πλάστηκες από το Θεό είναι το να δοξάζεις το Θεό και να τον δουλεύεις προσκέρος καιρό στην παρούσα ζωή και να τον απολαμβάνεις αιωνίως στην άλλη ζωή καθώς θα πούμε στη δεύτερη μελέτη. Και σύντομα να πούμε το τέλος σου είναι για να σωθείς. Πάλι οι ζωές που βρίσκονται στον κόσμο είναι πολλές και διάφορες όπως οι πλέον καθολικές και γενικές οι οποίε είναι δύο, ο γάμος και η παρθενία. Λοιπόν, η ζωή των υπαντρεμένων και κοσμικών και η ζωή των παρθένων, των μοναχών, ιερωμένων και κληρικών, καθώς λέει και ο Μέγας Αθανάσιος στην προσαμούν επιστολή. Δύο ουσών οδών εν το βίο τούτο, μια μεν με τριωτέρας και βιωτικής του γάμου λέγω, της δε ετέρας αγγελικής και ανυπερβλήτου της Παρθενίας. Τώρα στο χάσου αδερφέ, με ποια ζωή και στάση μπορείς ευκολότερα να δοξολογήσεις το Θεό, για να δουλεύεις, για να ενωθείς με Αυτόν πρόσχερα στην παρούσα ζωή, αποκτώντας τη Θεία Χάρη και για να Τον απολαύσεις αιωνίως μεταδόξη στην άλλη ζωή και απλώς υπήν στο σου με ποια ζωή μπορείς ευκολότερα να πετύχεις τη σωτηρία σου. Με τη ζωή των πανδρεμένων και λαϊκών ή με τη ζωή των παρθένων και μοναχών. Φανερό είναι ότι η ζωή των μοναχών, διότι η ζωή των μοναχών είναι αφιερωμένη όλη στο να δοξολογεί το Θεό, στο να δουλεύει μέρα και νύχτα και στο να ομοιούται με το Θεό τη εκοπή των παθών και τη εργασία των αρετών. Και για να πω μαζί με τον Παύλο, διότι ο άγαμος και μοναχός με ρημνάτα του κυρίου και σπουδάζει πώς να αρέσει στον κύριο ο δε παντρεμένος με του κόσμου και σπουδάζει πως να αρέσει στη γυναίκα του. Ο άγαμος με του Κυρίου, πως αρέσει το Κυρίο, ο δε άλλος με περί του κόσμου, πως αρέσει τη γυναική. Τώρα λοιπόν που έμαθες τα δύο αυτά, ποιο είναι το τέλος σου, ποιο είναι ο σκοπός σου και ποια ζωή μπορεί ευκολότερα να το πετύχεις, στο χάσου την τρίτη κλίση και αγάπη που έχει η καρδιά σου, ή για το γάμο ή να την η ζωή ή για την παρθενική και μοναχική ζωή και τη δύναμη και την ικανότητα που έχεις για μια ζωή τέτοια ή την άλλη. Και έτσι κατά την αγάπη σου, κατά τη δύναμή σου διάλεξε από τις δύο αυτές ζωές τη μία, όπως είπε ο Κύριος, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Ματθαίος Ιωταθήτα και μην κάνει καθώ κάνουν μερικοί άφρονε, οι οποίοι μη συλλογιζόμενοι πρώτεροι, ούτε πιο θα είναι ο σκοπό του, ούτε με ποια ζωή ευκολότερα και καλύτερα μπορεί να πετύχουν, ούτε ποια δύναμη και ικανότητα έχουν για να διοικήσουν καλά τη ζωή του. Αλλά αγαπώντες να απολαύουν τις ειδονές και τις αναπαύσεις άλλος να αποκτήσει δόξα και αξία και άλλος να αποκτήσει αργύρια και υποστατικά μαζί ομονοούν ασυλλόγιστα και λαμβάνουν στη ζωή τους μια στάση τέτοια που το τέλος τους είναι ενάντιο προς τις δυνάμεις τους και για τα πολλά εμπόδια που έχει αυτή η ζωή για τη σωτηρία τους κάνουν το ίδιο με έναν άγνωστο σαϊτευτή ο οποίος χωρίς να βάλει πρώτερα σημάδι, ρίχνει μάταια τη σαΐτα του στον αέρα. Λοιπόν, μη παρομοιαστείς με αυτού, μη μοιάσει με αυτού αγαπητέ, μήτε να θελήσεις να εκλέξεις μια ζωή και στάση ασυλλόγιστη, κατά τη φαντασία και τα πάθη σου, δηλαδή για να αποκτήσεις και εσύ τα γήινα πράγματα, ότι αν ίσως και εκλέξεις μια ζωή και στάση κατά την όρεξη και το θέλημά σου και όχι κατά το θέλημα του Θεού, να ξέρεις ότι αντί να δουλεύεις εσύ το Θεό, θα δουλεύει εσένα ο Θεός. Και αντί να ακολουθείς εσύ την κυβέρνηση της προνοίας σου, θα ακολουθεί αυτή εσένα και εσύ θα την οδηγείς κατά τη θέλησή σου, σαν να μην ήξεραν αυτήν καλά εκείνη που σε οδηγεί. Λοιπόν, δεν βλέπει κανεί ότι αυτή η ζωή και η στάση που διάλεξε είναι ενάντια προ το τέλο τη δόξη του Θεού και τη σωτηρία σου. Και για ποιον επλάστη, για ποιο λόγο. Και ποιο δεν βλέπει ότι αυτή η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο να χάσει τη σωτηρία σου. Με αυτή τη ζωή κινδυνεύει να τη χάσει τη σωτηρία σου. Διότι καθώ ένα οδηπόρο που δεν ξέρει την καλή και ακίνδυνη στράτα και δεν ρωτάει να μάθει από άλλον, αλλά περπατεί ασυλλόγιστα εδώ και εκεί όπου τύχει, αυτός βρίσκεται σε κίνδυνο ασφάλει σε κάθε πάτημα και τέλος πάντων κινδυνεύει να καταντήσει σε κάποιο γκρεμό. Έτσι και εσύ αδερφέ μου τώρα που είσαι οδηπόρος σε αυτόν τον κόσμο αν δεν συλλογιστείς πρωτύτερα και αν δεν μάθεις ποια είναι η αληθινή οδός για την καλύτερη ζωή που θα σε φέρει στον παράδεισο ό, πόσο εύκολο είναι να πλανηθείς και να περπατήσεις από εδώ και από εκεί, ένθεν κακήθεν και κατόπιν μπορεί να καταντήσει στον κρεμό της κολάσεω, διότι κάθε πάτημα που θα κάνεις, εσύ αυτού σου χωρίς τη Θεία Βοήθεια, τη Θεία Χάρη, εύκολα μπορεί να καταλήξει σε μια πτώση σου. Τώρα πώς είναι δυνατόν να ελπίζεις ότι ο Θεός θα σου δώσει αυτές τις δυνατές βοήθειες αν ίσως και εσύ διάλεξες μια ζωή για να πλουτίσεις για το σπίτι σου, για να δοξάσεις το όνομά σου, για να τιμήσεις το γένος σου, για να απολαύσεις αναπαύσεις και ειδονές και όχι για να δοξάσεις και να δουλέψεις το Θεό. Ναι, τέτοια ζωή μπορούσε να διαλέξεις αν ίσως δεν υπήρχε Θεός. Αν ίσως δεν υπήρχε κόλαση, αν ίσω δεν υπήρχε παράδεισος και αν ίσω δεν κινδύνευε να χάσει παντοτινά μια ψυχή αθάνατη. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι αληθέστατα, γιατί να με διαλέξει την παρθενική ζωή των μοναχών, η οποία είναι η πλέον καλύτερη, η πλέον αγιότερη και η πλέον μακαριότερη από όλε τι άλλε ζωέ των παντρεμένων. Είναι η πλέον καλύτερη διότι έχει πολλά αίτια και βοηθήματα της αρετής καθώς είναι μάλιστα η αμεριμνησία, η αποφυγή του κόσμου, η ησυχία και δεν έχει αίτια παρακινητικά της κακίας και ακολούθως διότι με αυτή τη ζωή μπορείς ευκολότερα και ασφαλέστερα να πετύχει τη σωτηρία σου. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος πως είναι καλύτερα οι παρθένοι να μην παντρεύονται παρά να παντρεύονται ώστε και ο εκγαμίζων καλός ποιή και ο μη εκγαμίζων κρίσον ποιή πρώτη Κορινθίους 7ο κεφάλαιο. Είναι η αγιότερη ζωή, διότι σε αυτήν ευκολότερα μπορείς να νικήσεις τα πάθη, τη σάρκα και το διάβολο, τους τρεις μεγάλους εχθρούς. Τα πάθη, τη σάρκα και το διάβολο. Ευκολότερα μπορείς να καθαριστείς και να αποκτήσεις τις αρετές. Ευκολότερα μπορείς να λάβεις τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να νεωθείς με το Θεό, και να ζήσεις πάνω σε αυτή τη γη σαν ένας Άγιος ή Άγγελος. Γι' αυτό και αυτή η ζωή αγγελική ονομάζεται και το σχήμα των μοναχών λέγεται αγγελικό σχήμα. Είναι τέλος πάντων και μακαριότερη η ζωή από τις άλλες, διότι αν κάποιος φυλάξει τους κανόνες και τους νόμους της ζωής αυτής καθώς πρέπει, αν βρίσκεται σε υπακοή με το γέροντά του και δεν αφήνει την ησυχία και το μοναστήρι του ή τη σκύρι του ή το κελί του να πηγαίνει και να γυρίζει πάλι στον κόσμο, αλλά περνά με αμεριμνησία, ησυχία και σχολάζει στις προσευχές και τους θείου ύμνους, στις κατανήξεις και τα δάκρυα, στις αναγνώσεις, στις θεωρίες, στις πνευματικές και φλέγεται στην αγάπη και στον έρωτα του Θεού, καταλήθεια από τούτο ακόμη τον κόσμο, παίρνει αυτό στη μακαριότητα και ενφθαρτό σώματι και γίνεται μακάριος. Γι' αυτό είπε και ο Μέγας Βασίλειος, τι ουν μακαριότερον του την αγγέλων πολιτείαν επηγείς μιμήστε. Και η Εκκλησία του Θεού μεγαλοφόνος μακαρίζει τη ζωή των μοναχών ψάλουσα τη ερημική ζωή μακαρία εστί, θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Και ο Θεός Παύλος είπε περί του αγάμου «Τι μακαριωτέρα» ή μάλλον δίχως το τι «μακαριωτέρα εστί αν μενει μένει» 1η Κορινθίους 7ο κεφάλαιο. Λοιπόν, αν οι τωρινοί βασιλείς του κόσμου και οι μεγιστάνες και οι άρχοντες και οι πατριάρχες και οι αρχιερείς γνώριζαν με την πείρα την μακαριότητα που έχει η ζωή των μοναχών όχι μόνο κατά την ψυχή αλλά και κατά το σώμα, βεβαιότητα θα παράταγαν τα βασιλιά τους, θα είχαν εγκαταλείψει τους θρόνους τους λαμπρούς, θα είχαν μισήσει τα αξιώματα της Πατριαρχίας και της Αρχιεροσύνης τους και θα πήγαιναν σε έναν ήσυχο τόπο, ό,τι λογής μάλιστα είναι το Άγιον Όρος, και εκεί να ζήσουν των μοναχών τη ζωή. Αλλά επειδή δεν γνωρίζουν μια τέτοια ζωή, για τούτο ούτε την αγαπούν ούτε την γνωρίζουν, διότι δεν συλλογίστηκαν προτού να διαλέξουν τις ζωές τους που έχουν, ποια είναι η καλύτερη ζωή και εκείνη να ακολουθήσουν. Γιατί το βλέπουμε και ακούμε πολλούς που λένε «Αχ, και δεν θέλαμε γνωρίσει πρωτήτερα τη ζωή αυτή των μοναχών, αν είχαμε γνωρίσει πρωτήτερα αυτή τη ζωή, βεβαίως δεν θα παντρευόμαστε, βέβαια δεν θα γινόμαστε αρχιερείς, Βέβαια, δεν θα περιπλεκόμαστε στις εφροντίδες του κόσμου και αματεότητες. Και αυτά τα λένε με κάθε δίκαιο, διότι αν έριχναν μια ματιά στους θεϊκούς πατέρες που βρίσκουμε συνήθως και ότι αυτοί έχουν τα θαυμαστά ουράνια προνόμια που έχει παρθενική ζωή, η οποία είναι ασύγκριτα από τα προνόμια του γάμου, διότι ο Θεός Χρυσόστομος στον Περιπαρθενίας λόγο λέει «Τόσο το προέχει του γάμου η Παρθενία όσο της γης ο ουρανός υπερέχει και των ανθρώπων οι άγγελοι». Ο Δε λέει «Παρθενία διαγωγή αγγελική εστί, διαγωγή ενφαρτό σώματι, αιδίου αυθαρσίας μελέτη και Άγιος και Θείος Ιερώνυμος στην κατά του Βδιανού Επιστολή λέει «Η Παρθενία, θυσία εστί Χριστού μίμησης, έχουσα αγγελική, μίμησης Χριστού αγγελική». Και στην επιστολή του «Ότε ο Υιός του Θεού κατέβει από της γης, αγγελικήν διαγωγήν κατέστησεν, όπως υπό τον αγγέλον εν ουρανό προσκυνούμενος, αγγέλους της γης έχει». Ο Δε Θεοφόρος Ιγνάτιος, στην προσενταρσό επιστολή της Παρθένες Ιέρειας του Χριστού επωνόμασε και ο Θείος Αμβρόσιος στους ψαλμούς, τους μάρτυρες, καλή. Ο δε Κυπριανός, ο Ρόδο και Άνθος της Εκκλησίας στην Παρθενία ονομάζει και Άγιος Ισαάκ, ο Σύρος, κάφημα της Εκκλησίας καλή την πολιτεία των μοναχών. Ο δε Μέγας Αθανάσιος, στο περί Παρθενίας λέει, στο λόγο, πλούτος αδαπάντος σε στήν υπαρθενία, στέφανος αμάραντος, ναός Θεού, εν του Αγίου Πνεύματος, μαργαρίτης έντιμος, τρόπεων κατά του άδου και του θανάτου. Ο δε πυλωσιώτης, ο Ισίδωρος, επιστολή 1151 λέει «Ηλίωμεν τους στην παρθενίαν άστρης δε τους τιμίους γάμων ασπασάμενος, και διατηρήσαντες παραβάλλεστε θέμις. Και πάλι, κατά μεν την αγνία της αγγέλης ομοιούται άνθρωπος, κατά δεν των γάμων, των θηρίων ουδέν διήνοχεν, ή στη συνουσία αναγκαία εστί. Δια τούτο και τα περισσότερα προσκαλέσματα, όπου μας κάνει ο Κύριος το Ευαγγέλιο, αρμόζουν περισσότερο στη ζωή των μοναχών παρά των υπανδρεμένων. Και λέει στο Μάρκο το ίδιο κεφάλαιο «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθείν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Και πάλι, «Όστις ου καποτάσετε πάση της εαυτού υπάρχουσιν, ου δυνατέ μου είναι μαθητής». Αφήνω, ε, να πω πως όταν ήρθε ο Κύριος επί της γης, προτίμησε την παρθενική ζωή από αυτήν του γάμου όχι μόνο διότι αυτό σε παρθένος, αλλά διότι προτίμησε να έχει και μητέρα παρθένο επί της γης, καθώς έχει πατέρα παρθένον εν ουρανό. Λοιπόν και εσύ αγαπητέ, κάνε απόφαση να μη θέλεις να συναριθμηθείς με εκείνους τους άφρονες οι οποίοι περπατούν τόσο ασυλόγιστα στην εκλογή της καλής και σωτηριώδης ζωής, για την οποία κάθε στόχασης και κάθε συμβούλευση δεν θα είναι ποτέ περιττή διότι από αυτήν κρέμεται η σωτηρία και η κόλεση του ανθρώπου, όπως λέει και ο θείος Αμβρόσιος, ότι όποιος εργάζεται κανένα πράγμα που έχει να διαμένει σε πολύ καιρό, πρέπει να το εργάζεται με πολύ σκέψη και στοχασμό. Τώρα παρακάλεσε τον Κύριο να σε ελευθερώσει από την ψεύτικη σοφία του κόσμου, η οποία διδάσκει στους μαθητές της η σοφία αυτή η ψεύτικη να διαλέγουν σαν καλή ζωή, εκείνη τη ζωή που έχει περισσότερα κέρδη, περισσότερες τιμές, περισσότερες ειδονές και απολαύσεις. Παρακάλεσε να φωτίσει τον νου σου με το φως της Θείας Χάριτος και να θερμάνει την καρδιά σου στο να γνωρίσεις την παρθενική ζωή των μοναχών ως καλύτερη και ως εσωτεριδέστερη από όλε τις άλλε. Αυτή η οδός, αυτή η οδός, αυτή, είτε δεξιά είτε αριστερά. Ισαΐας λάμδα κεφάλαιο. Συλλογίσω ότι για να διαλέξεις μια τέτοια ζωή ή τη μοναδική θεταίο ή την του γάμου ή των εκκλησιαστικών ιερέων και κληρικών ή άλλοι πρέπει να προετοιμαστείς με αυτά τα πέντε πράγματα. Πρέπει να βρίσκεται η ψυχή σου σε στάσιμη της θείας χάριτος ελευθερία, από κάθε μολυσμό αμαρτία και από την ταραχή κάθε πάθους, διότι καθώς το ταραγμένο και θολωμένο νερό δεν είναι δυνατόν να φανεί. Μέσα στο θολωμένο νερό η εικόνα ενός πράγματος καθαρή, έτσι και σε μια ψυχή ταραγμένη και εμπαθή, δεν είναι δυνατόν να εμφανιστεί η ακτίνα της Θείας Χάριτος, η οποία θα φωτίσει τη ζωή εκείνη, διότι σε προσκαλεί ο Θεός». Αλλά η καρδιά σου πρέπει να είναι τελείως αδιάφορη και να μην κλείνει αφαιρθεί σε καμία από τις ανώτερες ζωές, από τις ανωτέρω μάλλον ζωές. Αλλά να στέκει σαν ζυγαριά ισορροπία στο μέσον, διότι ευκολότερα μπορεί να βρει το σωστό βάρος των σωμάτων μια στραβή ζυγαριά παρά μια καρδιά κρατημένη από μια κλίση και μάλιστα κακή και να βρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Οπωσδήποτε πρέπει να βάλεις κάποια διορία χρόνου στον οποίο να κάνεις πρώτα μια γενική εξομολόγηση όλων των αμαρτιών σου, έπειτα να νηστέψεις μερικές ημέρες και να τραβηχθείς σε ένα ήσυχο τόπο μακριά από κάθε φροντίδα και μέρημνα. Και εκεί να δοθεί σε μια θερμή και κατανοητική προσευχή προς το Θεό, παρακαλώντας Τον και με δάκρυα ακόμη να σε φωτίσει με το υπερφυσικό φως της χάριτός του και να σε οδηγήσει στη ζωή εκείνη στην οποία έχεις να τον ευαρεστήσεις περισσότερο, να κάνεις το Άγιο Θελημά του λέγοντας προς Αυτόν, μαζί με τον βασιλέα Ιωσαφάτ, ούτε ειδωμέν ειδομέν, αλλά ή επισή η οφθαλμή ημών. Άρα και με τον Δαβίδ μαζί να πεις, γνώρισό μου κύριε οδόν εν Μάθε μου, Κύριε, το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Μεταχειρίσου και το φυσικό φως του λογικού και της διακρίσεως που σου χάρισε ο Θεός και με αυτό στοχάσου κατά λεπτό στα βοηθήματα που μπορεί να προξενήσει στη σωτηρία σου εκείνη η ζωή που θα διαλέξεις ή το ενάντιο, τα εμπόδια της σωτηρίας που θα προξενήσουνε τους κινδύνους τους οποίους μπορεί να σε βάλει και να αμαρτήσεις. Ζήγησε ακόμη και τις καλές κλήσεις και δυνάμεις που έχεις, τόσο εκ της φύσεως όσο και εκ της χάριτος ομοίως, και τις κακές και διαστραμμένες κλήσεις που έλαβες από τις κακές συνήθειες και έξεις, επειδή κατά την οθυσία του Αγίου Αμβροσίου πρέπει, όπως λέει, να γινόμεθα κριτέ του εαυτού μας, και στο καλό και στο κακό. Και έτσι να δυνθείς να γνωρίσεις με ποια στάση και ζωή είναι ο ποιτιδιότερος τρόπος, με ποιο επάγγελμα μπορείς να φέρεις μεγαλύτερη ωφέλεια εις δόξαν Θεού και σωτηρία δική σου. Λάβε και συμβουλή από άλλους, τους οποίους βλέπεις ότι φυλάτουν την τάξη στο χάσιο τη συμβουλή που θα σου δίνει ο δεσπότη Χριστό. Αν ήταν ακόμη σε τότε τον κόσμο σωματικό και τον ρωτούσε. Επειδή αυτός, όπω προείπαμε προηγουμένω, σε συμβουλεύει να διαλέξει ό,τι ωφελημότερο, δηλαδή την παρθενική ζωή. Επομένω, δεν σε συμβουλεύει ότι αν δεν δει να σε αυτή τη ζωή, καν να διαλέξει την εν γάμο ζωή, όχι όμως εκείνη που σου προξενεί πλούτο και δόξα και ειδονές, διότι αυτός κατηγορεί σε τόσα μέρη του Ευαγγελίου τους πλούσιους και ένδοξους και ειδονικούς. Αλλά διάλεξε μια ζωή καλύτερα ταπεινή, μια ζωή φτωχικότερη, μια ζωή κοπιαστική, στην οποία να δει σε περισσότερο να φυλάξει τι εντολέ του κυρίου και να σωθεί ευκολότερα, την τέχνη ομοίω την πτωχική και ταπεινή, καθώ είναι γεωργική, επιμενική, οικοδομική, αρχιτεκτονική, την οποία η τεκτονική, μάλλον ο αυτούς που κτίζουν περισσότερο και όχι τους επιστήμονες, την οποία δούλευε και αυτός, ο Χριστός, ήταν δούλευε σε οικοδομές μαραγκός. Να δεις λοιπόν με αυτή τη μελέτη και τη ζωή του Χριστού γενικά θεωρούμενη και μην διαλέξει μια τέχνη η πλουσιόδορη, καθώ μάλιστα είναι η πραγματεία, το εμπόριο, διότι αυτό ονόμασε του πραγματευτέ κλέφτε, για τι κλεψέ και δολιότητε που μεταχειρίζονταν. Ούτω γάριπεν πεν ει αυτού. Ο οίκο μου, οίκο προσευχή, κληθήσετε, εμείς δε αυτόν επίσατε σπήλαιων ληστών. Μαθέο Καπάχφα κεφάλαιο. Και απλώς αυτός μας δίνει τις θεμελιώδεις συμβουλές αυτές σε κάθε άνθρωπο όποια ζωής και στάσεως είναι ότι όλα αυτά είναι μάταια, ένα δεν είναι αναγκαίο, η σωτηρία της ψυχής, ενός δε στη χρία. Και το ότι να σώσει κάποιος την ψυχή του είναι άπειρη τιμή γιατί τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή του ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής του. Και πάνω από όλα αυτά παραγγέλει σε κάθε είδος ζωής και σε κάθε άνθρωπο να τον αγαπά και να φυλάτει τις εντολές του σε οποιαδήποτε στάση της ζωής ασταθεί και σε οποιοδήποτε τόπο και αν βρίσκεται τι θα έλθει ο ίδιο να κατοικήσει μέσα σε αυτόν και να τη φανερώσει τον εαυτό του. Ο έχοντα εντολά μου και τηρών αυτάς, αυτά, εστί ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό την πατρό μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμαυτόν. αυτόν. Ιωάννη τα Κεφάλαιο. Ας ρωτήσουμε και τους Αποστόλους και μάλιστα το Μέγα Παύλο Ποια ζωή σε συμβουλεύει να διαλέξεις. Και αυτό θα σου αποκριθεί ότι η καλύτερη ζωή είναι η ενπαρθενία ζωή των μοναχών. Λέγονται τις αγάμεις και τις χείρες. Καλό εστί εάν μένωση, ως καγό. Αν όμως δεν δίνεται κάποιος να εγκρατεύεται και να σοφρονεί, ας παντρεύεται. Πώς εάν έχουν τις γυναίκες αυτών με τόση προσπάθεια ώσαν να μην τις είχαν ολότελα, και αικιέχοντες γυναίκας, ως μη έχοντες όσοι. Ρώτησε επίσης και τους θεοφόρους πατέρες, τον Χρυσόστομο, τον Βασίλειο, τον Γρηγόριο και τους άλλους. Τι σου λένε? Αν τους ρωτήσεις ποια είναι η καλύτερη ζωή του γάμου ή της παρθενίας, αυτοί θα σου αποκριθούν ομόφωνα πως είναι πολύ καλύτερα η της παρθενίας ειναι πολυ καλυτερα η της ζωη όπως είπαμε και στον πρώτο συλλογισμό της μελέτης αυτής. Αν τους ρωτήσεις περί ή αρχιεροσύνης ή τέτοιων εκκλησιαστικών αξιωμάτων, θα σου αποκριθούν ο Μέν Χρυσόστομος ότι να διαβάσεις τους έξι λόγους που έχει περί ο δε να διαβάσεις τον περί ιεροσύνης απολογητικό λόγο του. Και με ένα στόμα όλοι θα σου πούν ότι όποιο αγαπάει τέτοια αξιώματα πρέπει ή να καλεστεί από το Θεό με ένα υπερφυσικό θαύμα, σημείο, όπως λέει ο Παύλος, ούχε αυτό της λαμβάνει την τιμήν, αλλά ο καλούμενος υπό του Θεού καθάπερ και ο Ααρών. Ή να καλεστεί τότε από το λαό, όπως λέγεται Θεόκλητος ή Δημόκλητος. Και χωρίς να καλεστεί να μην τολμαραλαμβαίνει αυτό αφ' αυτού τέτοιες τιμές και αν κατά την ερωτή και τη γνώση και τη σοφία είναι πάρα πολύ και άξιος άνθρωπος. Επειδή κάθε εκκλησία και κάθε επαρχία είναι σαν τις θυγατέρες του βασιλέως Χριστού καθώς λοιπόν πολύ παιδεύεται από τον βασιλέα όποιος παρά τη γνώμη του λάβει τη θηγατέρα του έτσι και ποιος λάβει την προστασία κάποιας εκκλησίας και επαρχίας χωρίς το θέλημα του Χριστού, έχει να παιδευτεί μεγάλος. Πολύ δηλαδή θα ε, ταλαιπωρηθεί. Αυτό ακόμα θέλει να πει πως των ακτίνων αυτών καθαρότερων είναι δι την του Ιερέως ψυχήν, χρυσόστομος. Η ψυχή του Ιερέα πρέπει να είναι καθαρότερη από τις ηλιακές ακτίνες. Και η ερωσύνη τελείται μεν επί γης δε ουρανίων πραγμάτων επέχει. Και τα λοιπά μπορούμε να διαβάσουμε στο Χρυσόστομο και στο Βασίλειο περί αυτού. Και πάλι λένε Ήτινες προστασίας εκκλησιαστικής επιλημένη μη κοσμώσει το έργον την το ή επαγγέλμα, το επαγγέλματο πολιτεία και τούτους ουέ πολλά αναφέρουν ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος σε αυτό το θέμα